say a few words in English, introductory words, and then I'll say a few words in Greek. The European Union found itself just recently in front of a huge challenge. Αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση. English, he speaks English. Εγώ νομίζω ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση με βούληση, και νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατοχυρώσαμε την βιωσιμότητα και της Ένωσής μας αλλά και του Ευρώ. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω βγαίνουν ακόμη πιο δυνατή από αυτή την κρίση. Ξέρω και γνωρίζω μάλλον ότι δεν έχει λήξει η κρίση. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε καθοδόν σε μια πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας και θα συνεχίσουμε αυτό να πράττουμε. Και νομίζω ότι αυτό το τονίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι υπάρχει η βούληση να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, και πιστεύω ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πιστεύω ότι ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν προκύψει. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, αλλά νομίζω ότι έχουμε ανακτήσει κάποια αξιοπιστία. Έχουμε πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και τους διεθνείς εταίρους μας, ότι πλέον έχουν να κάνουν με μια Ελλάδα, αξιόπιστη Ελλάδα. Η Ελλάδα με σχεδιασμό και κυρίως με την βούληση να εφαρμόσει αυτόν τον σχεδιασμό. Χθες, πιστεύω, καταλήξαμε σε μια πάρα πολύ ικανοποιητική συμφωνία. Συμφωνία η οποία καθιερώνει, θεσπίζει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό με μια μειοψηφική συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή η συμφωνία πιστεύω θα κατοχυρώσει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, η απόφαση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας να παρατείνει αυτό το προνομιακό καθεστώς για την αποδοχή των ενεχείρων είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, γιατί πιστεύω θα διευκολύνει και την αποστολή των ελληνικών τραπεζών. Θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να τονίσω ότι η Ελλάδα θα βάλει τάξη στα οικονομικά της και ταυτόχρονα θα προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομία της, στην κοινωνία, και πιστεύω ότι θα ρίξουμε τα θεμέλια για μια ισχυρή οικονομία με διαφάνεια, μια βιώσιμη οικονομία και μια δίκαιη οικονομία. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός που έχει ασπαστεί αυτές τις αλλαγές που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα θα περάσω στα ελληνικά. Συγγνώμη. Χθες πετύχαμε μια απόφαση πολύ σημαντική. Η πρόκληση ήταν και είναι να φανούμε αντάξει των περιστάσεων, μάλιστα μπροστά σε πολύ δύσκολες δυσμενείς συνθήκες. Δώσαμε και δίνουμε με την συμπαράσταση του ελληνικού λαού μια μεγάλη μάχη. Μαζί με τον ελληνικό λαό, όχι απλώς για βραχυπρόθεσμα ωφέλη, αλλά για την δημιουργία μιας ισχυρής δημιουργικής Ελλάδας που θα είναι και ισότιμη των εταίρων. Μια Ελλάδα που ξεπερνάει και δυσκολίες, αλλά και δημιουργεί και πρότυπα. Με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη. Μια Ελλάδα των αξιών. Ξεπερνάμε την οικονομική κρίση που κληρονομήσαμε ως κυβέρνηση και είναι σήμερα ακόμα πιο ισχυρή η βούλησή μας να υλοποιήσουμε στόχους, πολιτικές για τις οποίες μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. Γιατί τελικά αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν ξεχνάμε το καθήκον να κάνουμε τις μεγάλες βαθιές αλλαγές. Αυτή είναι η νέα φάση στην οποία μπαίνουμε, που ήδη βεβαίως και αυτή ξεκίνησε με σημαντικές αλλαγές που ήδη έχουμε ψηφίσει, αλλά είναι ακριβώς οι βαθιές αυτές κοινωνικές, θεσμικές αλλαγές που είναι προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα ποτέ να μην ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση που βρέθηκε τους τελευταίους μήνες. Δημιουργούμε τις βάσεις για μια ισχυρή οικονομία με συγκεκριμένες στοχεύσεις και οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Η απόφαση αυτής της Συνόδου έχει εξαιρετική σημασία και για αυτό το λόγο. Διότι, αν θέλετε, είναι και μια ανταπόκριση, μια θετική ανταπόκριση και αναγνώριση των θυσιών και των κόπων που κάνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Η απόφαση αυτή θεσπίζει όχι μόνο έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που εγγυάται την
προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη, ξεκινάει και η συζήτηση για τη δημιουργία στο μέλλον θεσμού ή θεσμών για την πρόληψη, την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων, αλλά ακόμα και για την συντονισμένη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέγω ότι με τον τρόπο αυτό και με αφετηρία την κρίση που εμείς περάσαμε και βεβαίως και με τις πρωτοβουλίες που πήραμε, εμπλουτίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλω να τονίσω ότι είναι αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία και για την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για τις προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού, όπως βεβαίως και μια μεγάλη επιτυχία και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.